Αύριο στι 2 το μεσημέρι αναμένεται να βρεθεί στο Παγνί η ανακρίτρια στην οποία απολογείται ο 36χρονο πιστολέρο του Γαζίου για την αιματηρή συμπλοκή που σήκωσε στο πόδι την περιοχή. Παρουσία τη δικηγόρου του θα κληθεί να δώσει τη δική του εκδοχή για την εξέλιξη που πήρε η επιχείρηση για τη σύλληψή του, η οποία λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε μακελιό με θύματα ανυποψία στου πολίτε. Ακούω ο ασθενοφόρα και βγήκα στο μπαλκόνι. Και βλέπω τραυματίε βλέπω ε, Ήδη σε βάρο του έχει ασκηθεί βαρύτατη δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία κατά συρροή, η οποία αφορά τόσο στου έξι αστυνομικού με του οποίου αντάλλαξε πειρά, τραυματίζοντα τον ένα, όσο σε βάρο του 22χρονου θαμώνα τη καφετέρια που δέχτηκε τι σφαίρε στα πόδια, αλλά και ενό πεζού που είδε μια σφαίρα να διαπερνά την κουκούλα του φούτερ που φορούσε. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα τέτοιο βίο περιστατικό το οποίο. Έχει πολλά χρόνια να συμβεί, όχι μόνο στην Κρήτη, γενικά στην Ελλάδα. Ε, δεν είχαμε κάποιο ανθρώπινο θύμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η βαλιστική εξέταση. Σε βολίδε, κάλικε, το πανίσχυρο πιστόλι των 40 χιλιοστών του 36χρονου, αλλά και στα πιστόλια των 9 χιλιοστών που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με πληροφορίε από την αυτοψία, οι βολίδε που τραυμάτισαν το 34χρονο αστυνομικό και τον 22χρονο θαμώνα τη καφετέρια, αλλά και εκείνε που προκάλεσαν ζημιέ στα διπλανά καταστήματα και το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου είναι των 40 χιλιοστών. Πάντα μυαλό του αστυνομικού είναι ότι ο δράστη είναι οπλισμένο. Σίγουρα για αυτή τη στιγμή και σε αυτό το περιστατικό ήταν στο μυαλό του αδέλφων Γι' αυτό το λόγο αντέδρασαν και αυτοί με ανάλογο τρόπο στα πειρά του δράστη.